Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι εργαζόμενοι τη ΕΚΑΠ αναφορικά με την έλλειψη στήριξη από πολιτικά πρόσωπα του νομού, όπως τονίζουν δια του νομικού του εκπροσώπου, στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τη νέα διοίκηση για τη μείωση μισθού και τις απολύσεις που προωθούνται. Οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι, χάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε 5 εργαζόμενους οι οποίοι πήραν καταγγελία για απόλυση και άλλους 16 που περιμένουν να βγουν στη διαθεσιμότητα. Θέλουν οι πολιτικοί τους να βγουν ευθέως και να τους υποστηρίξουν και να καλέσουν τον κύριο Σαββίδη να μην προβεί σε απολύσεις. Τους ενδιαφέρει δηλαδή τους εργαζόμενους να κρατήσουν τις δουλειές τους. Και τους ενδιαφέρει φυσικά οι δηλώσεις που έγιναν, δηλαδή υπόθηκαν κάποιες δηλώσεις ότι τα σωματεία δεν ενδιαφέρονταν για μειώσεις μισθών κτλ. Αυτά ενημερώνουν οι εργαζόμενοι ότι υπάρχει ασφαλμένη πληροφόρηση. Από την αρχή του διαλόγου, οι εργαζόμενοι θέλανε να διατηρήσουν τις εργασίες τους και συμφωνούσαν να συνδιαλεγούν για τους μισθούς τους. Απλώς η πλευρά του Ιβάσαβίδη δεν ήταν σαφής, δεν τους ενημέρωσε ποιες θα είναι οι μειώσεις και το κυριότερο δεν τους ενημέρωσε πώς θα κάνει την αναδιάρθρωση του εργοστασίου και αν θα απολύσει ή δεν θα απολύσει κόσμο. Τώρα όμως που βλέπουν ότι απολύεται άδικα κόσμος, βλέπουν ότι αθώο αίμα εργαζομένων χύνεται, θέλουν τους πολιτικούς τους ενωμένους να τους υποστηρίξουν. Οι εργαζόμενοι είναι δυσαρεστημένοι. Πρώτον, γιατί δεν πήραν τις γραπτές διαβεβαιώσεις, τουλάχιστον από τη ΣΕΚΑ που είναι τοπική επιχείρηση, και από την ΑΤΕΣ, την οποία έχουν υποβάλει ήδη αίτηση για να τους χορηγηθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σχετικά με τη μεταβίβαση Σαββίδη. Δεύτερον, γιατί δεν υπάρχει σαφής, πλήρη και σημαντική υποστήριξη στο πρόσωπό τους από όλους τους πολιτικούς. Και τρίτον, ότι θέλουν βοήθεια. Δηλαδή, δεν θέλουν να κάνουν αυτόν τον αγώνα μόνοι τους. Θέλουν βοήθεια με αποκλειστικό σκοπό να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και να μην απολυθούν. Ήδη υπάρχουν τρεις εργαζόμενοι τρίτεχνοι. Δύο άλλοι εργαζόμενοι που απολύονται. 16 εργαζόμενοι που θα βγουν σε διαθεσιμότητα. Άλλο, εγώ αυτό που θέλω να τονίσω στους πολιτικούς είναι άλλο εργαζόμενοι, άλλο συνδικαλισμός και άλλο εργοδότης. Οι εργαζόμενοι θέλουν τη δουλειά τους, θέλουν βοήθεια. Ωστόσο, από την πλευρά του, ο βουλευτής Ξάνθης Αλεξάνδρος Κοντός ερωτηθεί σχετικά για το θέμα που το κανάλι 6 τοποθετήθηκε, λέγοντας πως αυτό που απαιτείται είναι αμοιβές υποχωρήσεις για να βρεθεί λύση. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτό που απαιτείται σήμερα είναι νυφαλαιότητα και διάλογος από όλες τις πλευρές. Ο επιχειρηματίας πρέπει να αντιληφθεί ότι χρειάζεται εργασιακή ειρήνη για να λειτουργήσει ομαλά η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι ότι το καθεστώς του εργοστάσιο έχει αλλάξει και πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα που έχει να συμβάλλει σε λύση διαμεσολαβώντας, απαντά ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί κάποια κρούση και δεν νομιμοποιείται να δράσει αυτοβούλος, αλλά θα ήταν ανοιχτός αν κάποιος τον πλησιάσει να παίξει κάποιο ρόλο για την αποκλιμάκωση της έντασης.